Μανώλη, καλώς όρισες στον Πας Γέρνενα. Πώς πήρες την απόφαση να έρθεις εδώ, αν υπήρχαν άλλες προτάσεις, πώς έγινε η επαφή, πες μας δύο λόγια. Καλώς σας βρήκα, είμαι πολύ χαρούμενος που θα βρίσκομαι στην οικογένεια του Πας Γέρνενα. Είχα κάποιες επικοινωνίες με πάλις μου συμπαίχτες που με βοήθησαν να πάρω αυτή την απόφαση ώστε να έρθω στην ομάδα του Πας Γέρνενα. Πιστεύεις καλύπτει τις φιλοδοξίες σου? Ναι, καλύπτει και το project είναι πολύ ωραίο και ο προπονητής και η διοίκηση την ευχαριστώ πολύ που εμπιστεύτηκε το πρόσωπό μου για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα ήθελα να μας πεις λίγο από την εμπειρία σου με τη Λαμία για αυτό το πρωτάθλημα των 14 ομάδων με τα play-off και play-out. Πού κρίνεται αυτό το πρωτάθλημα για τους στόχους που βάζει μια ομάδα? Το πρωτάθλημα σίγουρα πρέπει να μαζέψει βαθμούς σε όλο το πρωτάθλημα και στα play-off και στα play-out πιστεύω ότι ήταν λίγο αδιάφορο για κάποιες σε εισαγωγικά ομάδες όπως το είδε όλος ο κόσμος, αλλά δεν πάβει να θες να κερδίζεις και στα play-off και στα play-out. Θα ήθελα να μας πεις λίγο για την περσινή σου εμπειρία έτσι, με την Λαμία. Ουσιαστικά εκεί πήρες αρκετό χρόνο συμμετοχής. Πες μας λίγο για αυτή σου την εμπειρία. Εντάξει, στη Λαμία ξεκίνησα πάρα πολύ καλά. Μετά με την αλλαγή προπονητή έχασα λίγο το χρόνο μου. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έκανα ό,τι μπορούσα για την ομάδα. Αλλά τη στιγμή που υπήρχε κάτι καλύτερο, το σκέφτηκα πιο καλά και πήρα αυτή την απόφαση να έρθω εδώ. Σε ποια θέση αρέσει να παίζεις, μόνο δεξί μπακ ή και πιο μπροστά? Ή full back παίζεις όλη την πλευρά? Μ' αρέσει το full back και με το σύστημα του προπονητή μου ταιριάζει πολύ, πιστεύω, εδώ στα Πας Γέρνενα. Πες μας λίγο για τη συνεργασία με τον προπονητή, τι περιμένει από σένα, τι σου έχει ζητήσει μέχρι τώρα? Εντάξει, ακόμη είναι ένα μεταβατικό στάδιο προετοιμασίας. Ζητάει επιθετικό ποδόσφαιρο που αυτό αρέσει σε όλα τα παιδιά και πιστεύω δουλεύουμε πολύ σκληρά για να είμαστε έτοιμοι στο πρωτάθλημα. Αυτές οι 3 εβδομάδες της προετοιμασίας πώς έχουν κυλήσει για σας? Εντάξει, είναι δύσκολο, καθημερινή δουλειά, προπόνηση, χρειάζεται πολύ ξεκούραση. Και πιστεύω ότι μέχρι τώρα τα πηγαίνουμε αρκετά καλά. Παρότι ακόμα έτσι ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν έχει ολοκληρωθεί, πού θα βάλετε τον πύχη, πιστεύεις? Εντάξει, δεν θα βάλουμε κάπου τον πύχη. Κάθε μάτσα το κοιτάμε ξεχωριστά και πιστεύω ότι θα παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε και ακόμη καλύτερα και δεν θα βάλουμε στόχους. Πώς ήταν η υποδοχή από τους συμπαίκτες μέχρι τώρα? Και το κλίμα που βρήκε στον Πας Γέρνενα, έτσι, μιας και είσαι τα φρέσκα πρόσωπα. Το κλίμα που υπάρχει στον Πας Γέρνενα είναι υπέροχο. Τα παιδιά μου αγκάλισαν από την πρώτη στιγμή και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, να ξέρετε, σε μια ομάδα το κλίμα. Είσαι σε μια ιδανική ηλικία που ίσως στην Ελλάδα βέβαια λέμε για ταλέντα 23-24 ετών, αλλά είσαι σε μια ηλικία που τουλάχιστον μπορείς να δείξεις πολλά πράγματα φέτος. Εσύ τι περιμένεις από τον εαυτό σου? Ναι, έχω βάλει υψηλούς στόχους φέτος στον εαυτό μου να αποδείξω ότι μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό που θα μου ζητήσει και ο προπονητής, να βοηθήσω την ομάδα μου και να βοηθηθώ ώστε να κάνω ένα ακόμη περισσότερο βήμα. Και δύο λόγια για τον κόσμο, δεν ξέρουμε αν θα είναι του χρόνου κερκίδες, αλλά τι θα ήθελες να του πεις και να του υποσχεθείς? Ο κόσμος να περιμένει μια ομάδα με επιθετικό ποδόσφαιρο. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Σε κάθε παιχνίδι θα πολεμάμε μέσα στο γήπεδο και να είναι δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.